Γεια σας, είμαι ο Αντώνης από το AntonyDavidPhoto.com και στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με τα Blending Modes του Photoshop. Για όσους δεν γνωρίζουν, τα Blending Modes είναι μια λειτουργία του Photoshop η οποία μας επιτρέπει να αναμειγνύουμε δύο layers μεταξύ τους βάσει χρώματος ή φωτεινότητας. Θα αναλύσουμε λοιπόν το κάθε Blending Mode χωριστά και τις ομάδες στις οποίες ανήκουν και θα εξηγήσουμε με πρακτικά παραδείγματα πώς ακριβώς δουλεύουν. Πάμε λοιπόν στο Photoshop να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα Blending Modes. Και εδώ έχουμε ανοίξει το Photoshop και θα δείξουμε σε λιγάκι πώς δουλεύουμε με τα Blending Modes και τι είναι αυτά. Εδώ το συγκεκριμένο Photoshop είναι το CS6, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα ακόμα και αν έχετε παλαιότερο Photoshop, διότι τα Blending Modes βρίσκονται από το 1994, από την έκδοση 3 του Photoshop, κάτι που πιστεύω δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιος από εσάς πιο παλιό Photoshop από την έκδοση 3. Δεν μιλάω για CS3, μιλάω για 3 σκέτο, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε μια φωτογραφία. Ανοίγοντας μια φωτογραφία βλέπουμε ότι το προεπιλεγμένο blending mode είναι το normal, αλλά έχουμε μόνο ένα layer. Και ακριβώς επειδή λέγονται blending modes, άρα λοιπόν είναι τρόποι οι οποίοι μιξάρουμε το ένα layer με το άλλο, θέλουμε δύο layers, δεν μπορούμε να δουλέψουμε με ένα layer. Οπότε ανοίγουμε άλλο ένα layer, το οποίο θα το βάλουμε πάνω από το προηγούμενο και θα έχουμε σε μια φωτογραφία δύο layers ή δύο φωτογραφίες, αν θέλετε, όπως θέλετε, το ερμηνεύετε αυτό. Τώρα έχω δύο layers και μπορώ να ανοίξω πλέον τα blending modes και να δουλέψω με αυτά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, να εξηγήσουμε αρχικά τι παίζει με τις κατηγορίες εδώ, γιατί είναι χωρισμένα σε 6 κατηγορίες και τι κάνει κάθε κατηγορία. Η πρώτη κατηγορία είναι η normal και περιλαμβάνει μέσα το normal και το dissolve. Θα εξηγήσουμε στην πορεία τι κάνει το καθένα. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα blending modes τα οποία ουσιαστικά σκοτεινιάζουν τη φωτογραφία μας κατά βάση. Τρίτη κατηγορία κάνει το ακριβώς αντίθετο, φωτίζει τη φωτογραφία μας. Τέταρτη κατηγορία παίζει πολύ με contrast και saturation και φωτίζει και σκοτεινιάζει ταυτόχρονα τη φωτογραφία μας. Η πέμπτη κατηγορία έχει να κάνει, λέγονται inversion αυτά τα blending modes, έχει να κάνει με αφαίρεση χρωμάτων ή με αντιστροφή χρωμάτων. Βάζουμε ανάλογα πώς μιξάρεται κάθε φωτογραφία και τι χρώματα έχει, αντιστρέφονται τα χρώματα ή αφαιρούνται χρώματα. Και έχουμε και την τελευταία κατηγορία, η οποία ονομάζεται component blending modes. Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει να κάνει με hue, saturation, color και luminosity, δηλαδή έχει να κάνει με τα layers μιξάρονται βάσει το φωτισμό, την απόχρωση και τον κορεσμό των χρωμάτων του κάθε layer. Πάμε λοιπόν να δούμε κατευθείαν τι κάνει το dissolve, γιατί το normal καταλαβαίνουμε τι κάνει. Είναι απλά το προεπιλεγμένο layer, δεν κάνει κάτι, βάζει το layer όπως είναι, αλλά εκ πρώτης όψεως θα δούμε ότι και ο dissolve δεν κάνει κάτι. Βλέπουμε ότι το layer δεν έχει κάτι, δεν αλλάζει κάτι. Αν όμως αρχίσουμε και χαμηλώνουμε το opacity, θα δούμε ότι δημιουργούνται κάποια σαν χιονάκια, σαν κουκίδες, και αυτό ουσιαστικά είναι το εφέ που μας κάνει το dissolve. Αυτό φυσικά με λίγη φαντασία μπορείτε να το αξιοποιήσετε πολύ δημιουργικά. Γρήγορα να κάνω ένα παράδειγμα, θα ανοίξω μια φωτογραφία και θα πάρω την σιλουέτα από τη συγκεκριμένη φωτογραφία μόνο τη σιλουέτα χρειάζομαι. Θα μεγαλώσω λίγο τη φωτογραφία να τη βλέπετε καλύτερα. Σβήνουμε ότι δεν μας χρειάζεται. Ωραία. Και κάνουμε duplicate το layer. Έρχομαι και βάζω ένα motion blur φίλτρο. Οπότε έτσι θα έχουμε την ψευδή εντύπωση ότι κινείται ο άνθρωπος αυτός. Και με το που θα του βάλω dissolve, κατευθείαν θα έχω αυτό το εφέ. Θα είναι σαν να διαλύεται σε κουκίδες. Αν το δούμε δηλαδή από μακριά, είναι σαν να σπάει σε κουκίδες, το οποίο αυτό εφέ φυσικά μπορώ εγώ να το ελαχιστοποιήσω. Πειράζοντας το opacity μπορώ να έχω λιγότερες κουκίδες ή περισσότερες. Και φυσικά αυτό έγινε, αν πάμε ένα βήμα πίσω, να δούμε λιγάκι τι έγινε. Είπαμε ότι το συγκεκριμένο εφέ δουλεύει παίζοντας με το opacity. Άρα λοιπόν, αν παρατηρήσουμε πώς είναι το layer μετά από το motion blur, αυτό εδώ, θα δούμε ότι εδώ είναι πολύ συμπαγές, και εδώ προς την άκρη αρχίζει και σβήνει. Άρα λοιπόν είναι σαν να έχω σταδιακή μείωση του opacity μέχρι που εξαφανίζεται. Άρα αν ξαναεφαρμόσω το dissolve, βλέπουμε που είναι πιο έντονες οι κουκίδες όσο πλησιάζουμε προς το συμπαγές χρώμα και πώς χαλαρώνουν όταν φεύγουν, όταν απομακρύνονται προς τα έξω. Έτσι δουλεύει το συγκεκριμένο blending mode. Πάμε τώρα να δούμε το επόμενο blending mode, το οποίο είναι το πρώτο από τα blending modes τα οποία σκοτεινιάζουν τη φωτογραφία μας, είναι το darken. Το darken blending mode λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ, δεν αναμειγνύει χρώματα, απλά συγκρίνει ουσιαστικά τις τιμές RGB των δύο layers,
και ουσιαστικά κρατάει το πιο σκούρο. Δηλαδή, αν έχουμε ίδιο χρώμα και στο base layer που είναι το κάτω και στο blending layer που είναι το από πάνω, δεν πρόκειται να δούμε καμία διαφορά. Για να το δούμε αυτό στην πράξη, καταρχάς θα σβήσω αυτό που είναι locked. Έλα, ωραία. Και έχουμε δύο layers ίδια τώρα, έτσι. Αν εγώ έρθω εδώ και βάλω darken, θα δούμε ότι δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Έχω darken στο πάνω layer, το σβήνω, το ανάβω, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Διότι πολύ απλά και τα δύο αυτά layers έχουν ακριβώς τα ίδια χρώματα. Οπότε δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Πάμε τώρα στο επόμενο blending mode, το οποίο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα blending modes και ακούει το όνομα multiply. Το multiply λοιπόν είναι ένα blending mode το οποίο πολλαπλασιάζει τη φωτεινότητα του base layer με το χρώμα του layer με το οποίο κάνουμε τη mix, του blend layer δηλαδή. Άρα η φωτεινότητα αυτού του layer, του κάτω, πολλαπλασιάζεται με το χρώμα του από πάνω. Και έτσι έχουμε ένα πιο σκούρο αποτέλεσμα πάντα. Ανήκει στα darkening blending modes, οπότε σίγουρα έχουμε πιο σκούρο αποτέλεσμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για να σκοτεινιάσουμε μια φωτογραφία, άμα θέλουμε, ή να δημιουργήσουμε βινιετάρισμα ή σκιές ή οτιδήποτε. Για παράδειγμα, να το κάνω πολύ γρήγορα εδώ και βάλω στο πάνω layer multiply, βλέπουμε αυτομάτως πως έχει σκουρίνει όλη η φωτογραφία μας. Και αν είμαστε και λίγο πιο advanced, μπορούμε να βάλουμε μια μάσκα εδώ στο πλάι και να βγάλω τα σημεία που δεν θέλω να είναι ουσιαστικά σκοτεινιασμένα. Θέλω, ξέρω εγώ, μόνο τον ουρανό. Οπότε ακυρώνω το γρασίδι και κρατάω μόνο τον ουρανό. Έτσι βλέπουμε πώς ήταν και πώς έγινε μετά. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα. Εδώ ήμασταν στο multiply. Πάμε να δούμε το επόμενο, το οποίο είναι το color burn, το οποίο όπως βλέπουμε είναι πολύ έντονο σε σχέση με το multiply. Είναι πολύ πιο έντονο. Βλέπουμε πώς έχει αλλάξει τους τόνους και πόσο έντονα έχει σκουρίνει και τα χρώματα. Τι είναι τώρα το color burn? Δεν είναι ένα απλό blending mode. Είναι ένα από τα 8 ιδιαίτερα blending modes του Photoshop, τα οποία συμπεριφέρονται διαφορετικά αν πειράξουμε το opacity και διαφορετικά αν πειράξουμε το fill. Αλλάζει δηλαδή και με το fill αυτό με διαφορετικό τρόπο. Άρα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία στα χέρια μας να παίξουμε με το συγκεκριμένο και με τα υπόλοιπα 7 φυσικά blending modes. Έτσι. Τώρα το συγκεκριμένο μας δίνει πιο σκοτεινό αποτέλεσμα όπως βλέπουμε από το multiply, αυξάνοντας το contrast μεταξύ του base layer και του blending layer από πάνω. Έτσι λοιπόν μας δίνει πιο κορεσμένους μεσαίους τόνους και φυσικά μειωμένα highlights. Έτσι δεν έχουμε πολλά highlights εδώ, έχουμε πιο μειωμένα highlights γιατί γενικότερα είναι πιο σκούρα η όλη φωτογραφία μας. Μοιάζει λίγο, για όσους γνωρίζουν από Photoshop, μοιάζει λίγο με το Burn Tool από εδώ. Άμα χρησιμοποιήσουμε το Burn Tool, να το κάνω λίγο εδώ πέρα πρόχειρα να δείτε τι κάνει το Burn Tool στη φωτογραφία μας. Το Burn Tool κάνει αυτό το πράγμα. Βλέπουμε λοιπόν πώς καίει ουσιαστικά τους τόνους. Μισό λεπτό να σβήσω και αυτό από εδώ. Αν το κάνω εδώ πάνω, βλέπουμε ότι το εφέ μοιάζει πάρα πολύ με το τι κάνει το συγκεκριμένο εφέ, το συγκεκριμένο blending mode, έτσι. Μοιάζει πάρα πολύ με το Burn Tool. Άρα λοιπόν, κάπως έτσι συμπεριφέρεται αυτό, ανάλογα με τι φωτογραφία φυσικά έχουμε από πάνω και τι χρώματα έχει η φωτογραφία, έχουμε και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στο επόμενο blending mode, το οποίο φυσικά είναι το Linear Burn. Να δούμε λιγάκι πώς συμπεριφέρεται αν κουνήσω τη φωτογραφία μου σε διαφορετικά σημεία. Το Linear Burn τώρα τι κάνει? Μειώνει τη φωτεινότητα του base layer βασιζόμενο στις τιμές χρώματος του blend layer. Το αποτέλεσμα φυσικά είναι πιο σκοτεινό από το multiply όπως θα δούμε. Να συγκρίνουμε λιγάκι άμεσα. Linear με multiply. Το multiply είναι εδώ. Linear είναι εδώ. Είναι λοιπόν πιο σκούρο από το multiply το linear burn. Αλλά είναι λιγότερο κορεσμένο από το color burn. Το color burn έχει πιο πολύ κορεσμό στα χρώματα όπως βλέπουμε εδώ. Ενώ το linear έχει λιγότερο κορεσμό. Είναι λίγο πιο επίπεδο. Το linear burn τώρα παράγει το μεγαλύτερο contrast στα σκούρα χρώματα από όλα τα άλλα blending modes αυτής της κατηγορίας. Επίσης είναι το δεύτερο ιδιαίτερο blending mode που συμπεριφέρεται διαφορετικά. Πάλι αν πειράξουμε opacity και fill αλλάζει διαφορετικά. Πάμε να δούμε λιγάκι επιτόπου τι σημαίνει αυτό για να μην σας αφήνω με την απορία και να το κάνετε μόνοι σας και μόνες σας. Ας ανοίξουμε λοιπόν μια φωτογραφία εδώ. Ας βάλουμε εδώ το συγκεκριμένο πορτρέτο. Τη βάλουμε εδώ πάνω. Έτσι και να τη βάλουμε δύο φορές. Υπάρχει λόγος. Στην πρώτη λοιπόν θα πάμε το opacity στο 50%, καλά είναι, στο 50% και φυσικά θα βάλουμε, θα βάλουμε color burn ή να βάλουμε linear burn, θα βάλουμε linear burn. Ωραία, και θα βάλουμε και εδώ linear burn για να δούμε τι διαφορά έχει αν πειράξουμε το opacity και τι διαφορά έχει αν πειράξουμε το fill.
Εδώ θα βάλουμε fill 50%. Βλέπετε διαφορά. Η μία, αυτή εδώ, η αριστερή δηλαδή, έχει opacity 50%. Αυτή έχει fill 50%. Πάμε να δούμε τι κάνει, γιατί είχαμε πει και πριν ότι υπάρχει άλλο ένα εφέ το οποίο κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το οποίο είναι το color burn, το ακριβώς από πάνω. Color burn εδώ, color burn και εδώ. Βλέπουμε τι διαφορά έχει με το opacity και τι διαφορά έχει με το fill. Πάμε να δούμε τώρα αν βάλω άλλο εφέ που δεν έχει να κάνει με αυτό το πράγμα, δεν επηρεάζεται το fill, τι γίνεται. Darken εδώ, darken και εδώ. Βλέπουμε ότι δεν έχει καμία διαφορά. Το ένα έχει 50% opacity, το άλλο έχει 50% fill. Και όμως είναι το ίδιο πράγμα, δεν αλλάζει. Βέβαια εδώ είναι λίγο δύσκολο να το δείτε με δύο φόντο. Μισό λεπτάκι. Το φτιάξουμε. Α, βάλουμε ένα πιο ουδέτερο χρώμα πίσω. Οπα, πιο ουδέτερο πάνω. Ωραία, εδώ. Βλέπουμε ότι δεν έχει καμία διαφορά. Έτσι, μια φωτογραφία από την άλλη είναι ακριβώς ίδιες. Διότι το συγκεκριμένο blending mode δεν είναι ένα από τα 8 τα οποία μπορούν να αλλάξουν ακόμα και με το fill και με το opacity. Έτσι, ενώ το color burn, να το βάλουμε και εδώ που είναι πιο ουδέτερο, να το βλέπετε καλύτερα. Βλέπετε τι διαφορά έχει στο ένα και στο άλλο. Εδώ το αριστερό είναι με opacity 50, ενώ το άλλο είναι με fill 50. Ωραία. Εξηγήσαμε λοιπόν και αυτό. Δεν τα θέλουμε αυτά τα layers πλέον. Και πάμε στο επόμενο. Ήμασταν linear burn. Πάμε τώρα darker color. Darker color, κοιτάξτε τι διαφορά έχει σε σχέση με όλα τα προηγούμενα. Έτσι. Μοιάζει πολύ με τον darken, γιατί και αυτό δεν αναμειγνύει βέβαια pixel. Darken ήταν το πρώτο blending mode που εξηγήσαμε. Μοιάζει λοιπόν και αυτό δεν αναμειγνύει, μοιάζει ως προς τον αλγόριθμο ας πούμε. Αλλά συγκρίνει τα χρώματα του base layer με τα χρώματα του blend layer. Blend layer είναι αυτό, base layer είναι το πίσω, έτσι το ξαναεξηγώ για όποιον δεν έχει καταλάβει. Άρα λοιπόν συγκρίνει τα χρώματα του base layer με τα χρώματα του blend layer και κρατάει το πιο σκούρο. Η διαφορά είναι ότι το darker color βλέπει σαν σύνολο το RGB για να κάνει τη σύγκριση, ενώ το darken βλέπει χωριστά τα κανάλια RGB. Οπότε λοιπόν αυτό τι γίνεται, για να καταλήξουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα με το ένα και με το άλλο blending mode, το ένα δουλεύει και βλέπει το RGB ολόκληρο, δηλαδή το σύνολο όλων των καναλιών, ενώ το άλλο βλέπει ξεχωριστά ένα-ένα τα κανάλια και καταλήγει σε ένα τελικό συμπέρασμα, μια τελική μίξη ουσιαστικά χρωμάτων. Πάμε τώρα να δούμε την επόμενη κατηγορία που είναι τα lightning blending modes και ξεκινάμε με το lighten συγκεκριμένα. Το lighten λοιπόν, όπως και τα υπόλοιπα lightning blending modes, όπου βλέπουν μαύρο, δεν το θεωρούν ότι υπάρχει, ότι κάνει κάτι. Δεν επηρεάζει καθόλου την εικόνα, διότι τα συγκεκριμένα blending modes έχουν να κάνουν με την φωτεινότητα, με το να φωτίζουν τις φωτογραφίες. Άρα οπουδήποτε είναι μαύρο δεν δίνουν καν σημασία και το εκλαμβάνουν ως διαφανές. Πιο συγκεκριμένα τώρα το lighten κοιτάει το χρώμα του base και του blend layer, δηλαδή base layer και blend layer, συγκρίνει τα δύο χρώματα και όποιο είναι πιο λευκό αυτό κρατάει και έτσι κάνει τη μίξη ουσιαστικά. Επίσης το lighten κοιτάει και αυτό χωριστά τα τρία κανάλια RGB για να μπορέσει να αποφασίσει ποιο είναι πιο φωτεινό χρώμα μεταξύ των δύο layers και έτσι καταλήγει στο τελικό αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο είναι το screen, άλλο ένα από τα πιο γνωστά και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα blending modes του Photoshop. Το συγκεκριμένο λοιπόν, ό,τι και να κάνουμε, σε όποια φωτογραφία για το βάλουμε, το τελικό χρώμα είναι πάντα πιο φωτεινό από το αρχικό εννοούμε. Αυτός είναι ο ρόλος του screen ουσιαστικά. Το μαύρο πάλι δεν προκαλεί καμία αλλαγή, βλέπουμε ότι είναι διαφανές στο συγκεκριμένο σημείο. Ένα από τα πιο φωτεινά πίξελες παραμένουν, όπου έχουμε φωτεινά πίξελες στη φωτογραφία μας, όπως εδώ που είναι τα σύννεφα από πίσω, παραμένουν και δεν χάνονται. Τώρα, το συγκεκριμένο blending mode εξαρτάται από τα επίπεδα φωτεινότητας του blend layer και είναι πολύ χρήσιμο για να φωτίζουμε φωτογραφίες και να δημιουργούμε highlights. Το blend layer, υπενθυμίζω, είναι αυτό εδώ πέρα και βασίζεται σε αυτό για να μπορέσει να μιξάρει κάτι, έτσι να μιξάρει τα δύο layers μεταξύ τους. Άρα λοιπόν, το συγκεκριμένο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για να φωτίσουμε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Πώς κάναμε πριν με το multiply, τώρα μπορούμε να κάνουμε το αντίθετο ακριβώς με το screen και βλέπουμε πώς φωτίζει η φωτογραφία. Και αντίστοιχα πάλι με τη μάσκα, αν κάποιος γνωρίζει πώς να κάνει το συγκεκριμένο πράγμα, μπορεί να μην θέλει να φωτίσει πάρα πολύ τον ουρανό. Οπότε εδώ, αντί να σβήσω το γρασίδι κάτω, θα σβήσω τον ουρανό, έτσι για να κρατήσω λιγάκι το saturation και τα σύννεφα που έχουμε πάνω και θα φωτίσω μόνο το γρασίδι. Και αυτομάτως με αυτό το layer έχω φωτίσει μόνο το κάτω μέρος, χωρίς να πειράξω τίποτα άλλο και ανά πάσα στιγμή, αν θέλω, το κλείνω ή επηρεάζω διαφορετικά την φωτεινότητά του και με άλλους τρόπους που δεν θα δείξω στο παρόν βίντεο, γιατί θα είναι τελείως διαφορετικό. Σήμερα ασχολούμαστε κυρίως με blending modes, γι' αυτό και δεν εξηγώ γενικά αν κάνω κάτι έξτρα πώς το κάνω. Σε άλλα βίντεο θα εξηγήσω και άλλα πράγματα σχετικά με το Photoshop.
Άρα λοιπόν επανερχόμαστε εδώ, εδώ είναι το screen και θα πάμε παρακάτω τώρα στο color dodge. Το color dodge αντίστοιχα βλέπουμε πόσο έντονο είναι αυτή τη στιγμή σε σχέση με το προηγούμενο, με το screen. Το screen ήταν πολύ ήπιο. Το color dodge λοιπόν είναι το τρίτο από τα ιδιαίτερα φίλτρα του Photoshop, δηλαδή τα φίλτρα αυτά τα οποία αν πειράξουμε και opacity και fill αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας τους, έτσι. Τι κάνει λοιπόν το color dodge? Μας δίνει ακόμη πιο φωτεινά αποτελέσματα από το screen, αλλά μειώνει το contrast μεταξύ των χρωμάτων του base και του blend layer. Αυτό σαν αποτέλεσμα μας δίνει πιο κορεσμένους μεσαίους τόνους και καμένα λευκά. Βλέπουμε εδώ τι γίνεται στα λευκά, έχει γίνει πανηγύρι, δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν καεί όλα τα λευκά. Μοιάζει λίγο με το εφέ που κάνουμε για όποιον χρησιμοποιεί πάλι Photoshop, το εφέ που πετυχαίνουμε αν δουλέψουμε με το Dodge Tool, το αντίθετο δηλαδή από το Burn Tool που είχαμε σχολιάσει πριν. Αυτό εδώ είναι το Dodge Tool, το οποίο αν το ζωρίσουμε πάρα πολύ, καίει αντίστοιχα, όπως βλέπουμε εδώ, καίει αντίστοιχα πάρα πολύ τους τόνους και φυσικά έχουμε πολύ κορεσμένα mid-tones, πολύ κορεσμένους μεσαίους τόνους. Πάμε να κάνουμε και το ίδιο πράγμα που κάναμε πριν για να εξηγήσω γιατί είναι ένα από τα ιδιαίτερα αυτά φίλτρα του Photoshop, όπως είπα και πριν. Θα ξαναβάλω εδώ ένα layer, το οποίο θέλω να έχει ένα ουδέτερο χρώμα πίσω. Θα κάνουμε duplicate το συγκεκριμένο για να συγκρίνουμε ακριβώς τι γίνεται άμα έχουμε δύο layers τέτοιου τύπου, τα οποία όμως έχουν διαφορετικό fill και opacity το καθένα. Έτσι φέρνω λοιπόν το ένα εδώ, το επάνω δεξιά θα του βάλω 70% opacity και το πάνω αριστερά θα του βάλω 70% fill. Βλέπουμε πως τη διαφορά έχουν, να τα βάλουμε το ένα κατά το άλλο, να είναι πιο, έτσι, πιο εύκολο. Βλέπουμε πως είναι, ότι διαφέρουν σε σχέση το ένα με το άλλο. Αν όχι, πάμε εδώ. Κοιτάξτε λίγο πως τη διαφορά έχει εδώ. Εδώ είναι το ένα και εδώ είναι το άλλο. Βλέπουμε ότι δεν συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όταν αλλάζουμε το fill και όταν αλλάζουμε το opacity. Κοιτάξτε τι γίνεται στο πράσινο. Στο βάλω εδώ πέρα. Στο βάλω εδώ, να βλέπετε ακριβώς. Το συγκεκριμένο εδώ είναι με το opacity. Το αριστερό είναι με το fill. Πάμε λοιπόν στο επόμενο τώρα, το οποίο είναι το linear dodge. Το linear dodge, όπως θα δούμε, μοιάζει αρκετά με το screen και το color dodge. Το συγκεκριμένο blending mode κοιτάζει διαφορετικά το κάθε RGB κανάλι για να μπορεί να κάνει τη σύγκριση μεταξύ των δύο layers και να μιξάρει τα χρώματα και ουσιαστικά τι κάνει, φωτίζει το χρώμα του base layer, το base layer όπως έχουμε ξαναπεί είναι το κάτω layer και το blending layer είναι το επάνω, έτσι. Άρα φωτίζει το χρώμα του base layer ώστε να αποδίδει το χρώμα του blend layer με αυξημένη φωτεινότητα. Εάν το blend layer είναι μαύρο, δεν έχουμε αλλαγές. Βλέπουμε εδώ λοιπόν, δεν έχω μαύρο βέβαια σε αυτό το layer, αλλά βλέπουμε ότι όσο πιο σκούρο είναι, τόσο λιγότερο εμφανής είναι η διαφορά. Ενώ όσο πιο φωτεινό είναι, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά. Και φυσικά εδώ, αν παίξουμε με το fill, ελαχιστοποιούμε το εφέ του συγκεκριμένου blending mode, ενώ αν παίξουμε με το opacity, παραμένει το ίδιο, αλλά γίνεται λίγο πιο ξεπλυμμένο ουσιαστικά. Ενώ το κάτω είναι πιο βολικό, διότι είναι σαν να το κάνει λίγο πιο αδύναμο, οπότε είναι και πιο χρήσιμο έτσι σε αρκετά σημεία, ανάλογα τι θέλουμε να κάνουμε και ανάλογα με τι φωτογραφία παίζουμε στο πάνω layer, στο blending layer δηλαδή, ανάλογα με τι φωτογραφία έχουμε, πειράζουμε και τις ανάλογες ρυθμίσεις. Πάμε λοιπόν στο επόμενο τώρα, το οποίο είναι το τελευταίο της σειράς, το lighter color, το οποίο lighter color, ανάλογα που το κουνάω βλέπετε τι διαφορές κάνει. Πάμε να εξηγήσουμε κιόλας τι σημαίνει αυτό που βλέπουμε εδώ, γιατί γίνεται έτσι. Το συγκεκριμένο λοιπόν blending mode μοιάζει πολύ με το lighten, συγκρίνει τα χρώματα του base layer με αυτά του blend layer και κρατάει τα πιο φωτεινά. Ό,τι είναι πιο σκοτεινό το πετάει, ό,τι είναι πιο φωτεινό το κρατάει και το φωτίζει. Η διαφορά του lighter color είναι ότι κοιτάει τα χρώματα σαν ενιαίο σύνολο, δηλαδή σαν RGB και όχι σαν ξεχωριστά κανάλια red, green, blue. Τα κοιτάει σαν ενιαίο σύνολο RGB, ενώ το lighten που είπαμε πριν κοιτάει τα RGB και B κανάλια χωριστά. Πάμε τώρα στην επόμενη κατηγορία που είναι τα contrast blending modes. Όπως είπαμε, τα συγκεκριμένα blending modes έχουν να κάνουν με contrast και saturation και ταυτόχρονα φωτίζουν και σκοτεινιάζουν τη φωτογραφία μας ανάλογα με το τι χρώματα έχουμε στο blend layer που είναι το από πάνω layer. Για να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά να δούμε πώς δουλεύουν όλα αυτά τα blending modes εδώ μέσα, θα πούμε το εξής, ότι ουσιαστικά όπου υπάρχουν χρώματα τα οποία έχουν αποχρώσεις πιο σκούρες από γκρι 50% που είναι το ουδέτερο για αυτή την ομάδα, όπου λοιπόν υπάρχουν πιο σκούρες αποχρώσεις, χρησιμοποιείται ένα darkening blending mode, σαν να χρησιμοποιούμε δηλαδή κάτι από αυτά εδώ. Και όπου υπάρχουν αποχρώσεις μεγαλύτερες, πιο φωτεινές μάλλον, από το 50% γκρι, χρησιμοποιούμε κάτι από αυτά εδώ, τα οποία είναι τα lightening blending modes που είπαμε πριν.
Εξαίρεση μόνο αποτελεί το hard mix, το οποίο είναι εδώ στο τέλος, θα το πούμε μετά τι κάνει αυτό, το οποίο δεν δουλεύει με αυτόν τον τρόπο και θα εξηγήσουμε όταν έρθει η ώρα του τι ακριβώς κάνει. Πάμε να εξηγήσουμε όμως πρώτα απ' όλα τι κάνει το overlay. Το overlay λοιπόν, το πρώτο blending mode αυτής της ομάδας, είναι και αυτό ένα από τα πιο γνωστά blending modes του Photoshop και είναι ένα συνδυασμός multiply και screen. Επιτρέπει λοιπόν στο base layer να φαίνεται πάντα, ό,τι και να κάνουμε θα δείτε ότι πάντα βλέπουμε το από κάτω layer, έτσι είναι σαν να είναι κατά μια έννοια διαφανές το blending layer μας το από πάνω. Επιτρέπει λοιπόν να φαίνεται πάντα το base layer και χρησιμοποιεί το screen ουσιαστικά, γιατί είπαμε ότι είναι σαν mix μεταξύ screen και multiply. Χρησιμοποιεί λοιπόν το screen στη μισή ένταση, στα χρώματα που είναι πιο φωτεινά από 50% γκρι, και χρησιμοποιεί το multiply πάλι σε μισή ένταση, σε χρώματα τα οποία είναι πιο σκούρα από 50% γκρι. Όπου υπάρχει 50% γκρι είναι διαφανές. Βλέπουμε εδώ στη μέση ότι το 50% γκρι είναι αυτό το συγκεκριμένο, δεν αλλάζει τα χρώματα της εικόνας μας, είναι σαν να είναι τρίπιο, το εκλαμβάνει λοιπόν σαν να μην υπάρχει χρώμα, σαν να είναι κάτι διαφανές εκεί. Μια βασική διαφορά όμως που έχει το overlay με τα υπόλοιπα blending modes είναι ότι το overlay κάνει τους υπολογισμούς του βασιζόμενο στη φωτεινότητα των χρωμάτων του base layer. Δηλαδή αντί να βασίζεται σε αυτά τα χρώματα, βασίζεται στα κάτω χρώματα για να κάνει υπολογισμούς, κάτι το οποίο δεν το κάνουν τα υπόλοιπα blending modes, διότι τα υπόλοιπα κάνουν τους υπολογισμούς τους βασιζόμενα σε αυτό το layer, στο blending layer. Το overlay λοιπόν έχει άλλο ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουν τα υπόλοιπα layers. Λειτουργεί συνδυαστικά με άλλο ένα blending mode, το οποίο αν τα βάλουμε μαζί, όπως και να έχουμε τη σειρά των layers, έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Τι σημαίνει αυτό? Το συγκεκριμένο λοιπόν, αν βάλουμε εδώ overlay και εδώ βάλουμε για παράδειγμα από κάτω το hard light, αυτά τα δύο μεταξύ τους, αν τα βάλουμε έτσι, θα δούμε ότι όπως και να πειράξουμε τη σειρά, αν βάλουμε το ένα πάνω από το άλλο και το άλλο κάτω από το άλλο, δεν αλλάζει τίποτα. Παραμένει όπως βλέπουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τα συγκεκριμένα αυτά, overlay και hard light δηλαδή, δουλεύουν έτσι. Αν κάναμε κάτι άλλο, για να καταλάβετε τι θα πει αυτό που κάνω, soft light εδώ και hard light εδώ, κοιτάξτε τι γίνεται άμα αλλάξω τη σειρά των layers και φέρω από πάνω το base layer που είχα πριν. Βλέπετε ότι αλλάζει. Ενώ αν έρθω επάνω και βάλω overlay, όσες φορές και να αλλάξω τη σειρά, το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο, σαν να μην έχω πειράξει τίποτα. Αυτά λοιπόν τα blending modes, το overlay και το hard light, επικοινωνούν μεταξύ τους και έχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Και έτσι όποια σειρά και να έχω τα layers με τα οποία υπάρχουν αυτά τα δύο blending modes, δεν αλλάζει καθόλου το τελικό οπτικό αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο, το οποίο είναι το soft light. Βλέπουμε ότι μοιάζει πάρα πολύ με το overlay. Δεν είναι, έχει το ίδιο χαρακτηριστικό που μπορούμε να παίξουμε μεταξύ του συγκεκριμένου blend mode και του hard light από κάτω. Αν το αλλάξουμε πάλι θα έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Μόνο το overlay με το hard light κάνει αυτό το πράγμα και άλλα δύο που θα τα βρούμε στην πορεία. Άλλα δύο blending modes. Το soft light τώρα είναι ακριβώς σαν το overlay. Απλά τη διαφορά έχει ότι είναι πολύ πιο ήπιο. Του λείπει αυτό το έντονο contrast που είχε το overlay. Δηλαδή το overlay έχει πολύ πιο έντονο contrast. Το soft light κάνει το ίδιο πράγμα αλλά με πολύ πιο ήπιο contrast. Πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο είναι το hard light. Το hard light όπως βλέπουμε είναι πιο ακραίο από το soft light, είναι πιο έντονο. Συνδυάζει το multiply και το screen χρησιμοποιώντας τις τιμές φωτεινότητας του blend layer, δηλαδή αυτού του layer εδώ πάνω. Στο συγκεκριμένο layer ακριβώς επειδή είναι πιο ακραίο, πολλές φορές θα χρειαστεί να χαμηλώσουμε το opacity για να μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, ανάλογα με το τι φωτογραφία φυσικά έχουμε από πάνω. Σπάνια θα το χρειαστούμε σε τόσο ακραίες περιπτώσεις, εκτός αν το επιθυμούμε και ταιριάζει στις φωτογραφίες που θέλουμε να συνδυάσουμε. Έτσι. Μοιάζει πολύ με το overlay σαν τρόπος λειτουργίας, απλά είναι πιο απότομο στις εναλλαγές μεταξύ σκοτεινών και φωτεινών τόνων. Πάμε τώρα και στο επόμενο, το οποίο είναι το Vivid Light. Εδώ θα δούμε μια τεράστια άνοδο σε κορεσμό από ό,τι βλέπουμε στα χρώματα. Το Vivid Light λοιπόν είναι σαν μια extreme έκδοση του overlay. Πάμε λίγο να δούμε το overlay για να συγκρίνουμε άμεσα. Overlay είμαστε εδώ και Vivid Light είμαστε εδώ. Είναι σαν να έχουμε πάρει το overlay και να το έχουμε κάνει, έτσι όπως το λέω εγώ, overlay on steroids είναι αυτό το πράγμα, διότι είναι πολύ πιο απότομο από το overlay. Οτιδήποτε πιο σκούρο από 50% γκρι γίνεται πιο σκούρο και οτιδήποτε πιο φωτεινό από 50% γκρι γίνεται πιο φωτεινό. Είναι και αυτό από τα blending modes που μπορεί να χρειαστεί να μειώσουμε το opacity, λόγω του ότι είναι πολύ έντονο και είναι φυσικά πέμπτο από τα ιδιαίτερα blending modes που είχαμε πει πριν, τα οποία αν χρησιμοποιήσουμε το fill μπορούμε να μειώσουμε το εφέ του. Αν πάμε να δούμε το fill σε λιγότερο βαθμό βλέπουμε πόσο πιο ήπιο γίνεται. Έτσι, και πιο αξιοποιήσιμο βέβαια. Αντίστοιχα, αν μειώσουμε το opacity
Είναι σαν να ρίχνουμε το contrast όταν μειώνουμε το opacity. Γίνεται πιο flat. Παραμένει δηλαδή έντονο, αλλά σε πιο χαμηλό opacity. Ενώ εδώ, όταν μειώνουμε το fill, είναι σαν να μειώνουμε την ένταση με την οποία υποφωτίζει και υπερφωτίζει. Άρα βοηθάει πολύ το ότι έχει αυτή την ιδιαίτερη λειτουργία μαζί με τα υπόλοιπα 7 ιδιαίτερα αυτά blending modes, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν την λειτουργία αυτή του fill σε αυτό το σημείο. Πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο είναι το Linear Light. Το Linear Light και αυτό από ό,τι βλέπουμε είναι πολύ ακραίο σε διαβαθμίσεις. Βλέπουμε δηλαδή όπου και να το πάω, μαύρα και λευκά είναι καμένα, ειδικά το τέρμα λευκό για το τέρμα μαύρο από εδώ. Το γκρι, το 50% γκρι παραμένει ουδέτερο, όπως είπαμε, για όλη την ομάδα αυτή. Γι' αυτό και εδώ όπου και να το κουνήσουμε δεν αλλάζει τα χρώματα της εικόνας, του background layer. Τώρα, τι ουσιαστικά είναι το Linear Light? Είναι ένας συνδυασμός Linear Dodge για τα φωτεινά pixels και Linear Burn για τα σκοτεινά pixels. Υπενθυμίζω, Linear Burn, Linear Dodge είναι εδώ για τα λευκά, Linear Burn είναι εδώ για τα σκοτεινά. Άρα λοιπόν, συνδυάζει αυτά τα δύο, στις δύο αυτές κατηγορίες, και τα αποτελέσματα, όπως βλέπουμε, είναι πάρα πολύ έντονα. Το συγκεκριμένο, ευτυχώς, είναι και αυτό ένα από τα ιδιαίτερα blending modes, τα οποία επηρεάζονται από το fill και έτσι μπορεί να μας επιτρέψει, κατεβάζοντας το fill, να μικρύνουμε την επίδρασή του σαν εφέ, την έντασή του σαν εφέ, και να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πιο καλά ανάλογα με τη φωτογραφία που έχουμε, φυσικά. Και το opacity μπορεί να χρησιμοποιηθεί, απλά το opacity όταν το χαμηλώνουμε σε τέτοιου είδους εφέ είναι σαν να το ξεπλένουμε απλά. Εμένα δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο το opacity. Σε αυτές τις περιπτώσεις το fill πιστεύω ότι κάνει καλύτερη δουλειά. Πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο είναι το pin light. Pin light βλέπουμε διαφέρει αρκετά από τα προηγούμενα, όπου και να το πάμε έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τι παίζει με το pin light? Το pin light εφαρμόζει μια τεχνική darken και lighten ταυτόχρονα. Είναι και αυτό πολύ ακραίο σαν τα υπόλοιπα και τα αποτελέσματα φυσικά είναι κομμάτια χρωμάτων, όπως βλέπουμε, μιας που εξαλείφει πλήρως όλα τα mid tones. Δεν έχουμε καθόλου μεσαίους τόνους, με λίγα λόγια. Στο επόμενο τώρα, που είναι για το τελευταίο, hard mix, το οποίο είναι ο βασιλιάς των ακραίων, θα έλεγα, διότι είναι υπερβολικά έντονο. Καταλήγουμε να έχουμε απλά μεμονωμένα χρώματα και όχι αποχρώσεις πλέον. Είναι το 7ο ιδιαίτερο blending mode αυτό. Ευτυχώς έχει και αυτό αυτή τη λειτουργία που, άμα πειράξουμε το fill, βλέπουμε ότι αρχίζει και γίνεται πιο ήπιο. Και όσο το ανεβάζουμε, μπορούμε να δούμε ότι φτάνει στο τελικό του σημείο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Αυτό το posterize effect έχουμε όταν είμαστε στο 100%. Τι γίνεται τώρα με το συγκεκριμένο blend mode? Το συγκεκριμένο blend mode κάνει τη μίξη μεταξύ των δύο layers, προσθέτοντας τις τιμές του κάθε χρώματος RGB του blend layer στο αντίστοιχο RGB channel του base layer. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Παίρνουμε τις τιμές του κάθε RG και B καναλιού από αυτό το layer το επάνω, το οποίο είναι το blend layer μας, και τις προσθέτουμε κατευθείαν στις τιμές του RGB του base layer, που είναι το layer το από κάτω, το layer με το οποίο ουσιαστικά αναμειγνύουμε το blend layer μας, που είναι το πάνω, έτσι. Κάνοντας το αυτό, λοιπόν, τι γίνεται? Έχουμε πολύ μεγάλη απώλεια λεπτομεριών, γι' αυτό και βλέπουμε αυτό το χάος εδώ, το οποίο ουσιαστικά δεν βλέπουμε καμία λεπτομέρεια. Το τελικό χρωματικό αποτέλεσμα, λοιπόν, περιορίζεται σε άσπρο μαύρο και οποιοδήποτε από τα 6 κύρια χρώματα RGB ή CMY, cyan, magenta και yellow. Άρα λοιπόν σκοτώνουμε ουσιαστικά όλα τα ενδιάμεσα χρώματα, όλες τις ενδιάμεσες τόνους, και κρατάμε 6 βασικά χρώματα, 6 κύρια χρώματα, συν άσπρο μαύρο. Αυτό είναι το τελικό μας αποτέλεσμα όταν το έχουμε στο 100% fill και 100% opacity. Και όπως είπαμε, ευτυχώς που το συγκεκριμένο blend mode υποστηρίζει, είναι ένα από τα ιδιαίτερα blend modes που υποστηρίζει την αλλαγή με το fill, και μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο ήπιο ανάλογα με το τι θέλουμε να πετύχουμε και πώς είναι η φωτογραφία που έχουμε από πάνω, για να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και να έχουμε πιο καλά αποτελέσματα. Πάμε τώρα στην επόμενη κατηγορία blend modes, την πρώτη τελευταία, που είναι τα λεγόμενα inversion blend modes. Έχουμε αυτά τα 4 εδώ μέσα και τα συγκεκριμένα ουσιαστικά τι κάνουν? Ψάχνουν να βρουν διαφορές μεταξύ των δύο layers που προσπαθούμε να μιξάρουμε. Ξεκινώντας λοιπόν με το difference, το difference είναι και αυτό ένα από τα ιδιαίτερα, είναι το τελευταίο συγκεκριμένα από τα ιδιαίτερα blend modes του Photoshop, που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την επίδρασή του πειράζοντας τον fill slider. Βλέπουμε εδώ ότι αν το βάλουμε στο τέρμα και αν το μικρύνουμε πιο πίσω, θα έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Και με opacity φυσικά μπορούμε να παίξουμε, αλλά και πάλι, όπως είπαμε, έχουμε αυτό το ξεπλυμμένο αποτέλεσμα. Εγώ προτιμώ σε αυτά τα layers να παίζω με το fill. Ο τρόπος λοιπόν που κάνει αλλαγές στο συγκεκριμένο blend mode, τι κάνει? Όπου υπάρχουν λοιπόν λευκά σημεία, γίνεται αντιστροφή χρώματος. Και όπου υπάρχει μαύρο, δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Βλέπουμε λοιπόν εδώ που έχουμε μαύρο, δεν αλλάζει τίποτα. Ενώ εδώ που είναι λευκό, έχει γίνει invert η φωτογραφία. Για να το δείξουμε και πιο απλά, κλείσω αυτό το layer και έρθω και κάνω invert στην από κάτω, βλέπουμε πώς έχει γίνει. Έχουν αντιστραφεί τα χρώματα. Αν ξανακάνω invert και έρθω εδώ,
βλέπουμε ότι έχει ακριβώς. Οπα, λάθος. Βλέπουμε ότι έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Έχουν γίνει invert τα χρώματα όπου υπάρχει λευκό. Πάμε τώρα στο επόμενο. Το επόμενο είναι το exclusion. Το exclusion λοιπόν τι κάνει, μοιάζει λίγο με το difference. Απλά έχει πιο ήπιο αποτέλεσμα. Έχει πολύ χαμηλότερο contrast. Όπως βλέπουμε είναι πολύ πιο flat, πολύ πιο επίπεδο. Ενώ πριν, πάμε στο προηγούμενο λιγάκι, difference, έχουμε πολύ έντονο contrast. Εδώ είναι πιο απαλό το contrast του exclusion. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το subtract. Το subtract, όπως λέει και η λέξη, αφαιρεί pixels από το base layer, το κάτω layer δηλαδή. Και φυσικά, όπως βλέπουμε, το συγκεκριμένο blending mode σκοτεινιάζει pixels πολύ δραστικά, αφαιρώντας φωτεινότητα. Έχουμε δει ότι τα εξαφανίζει όλα ουσιαστικά. Τα σκούρα χρώματα φωτίζουν την εικόνα. Όσο οι τιμές γίνονται πιο φωτεινές, το αποτέλεσμα γίνεται πιο σκοτεινό. Άρα λοιπόν, βλέπουμε εδώ, όσο πηγαίνουμε προς το φως, έχουμε πιο σκοτεινό αποτέλεσμα. Και όσο πηγαίνουμε προς το μαύρο, έχουμε πιο φωτεινό αποτέλεσμα αντίστοιχα, έτσι. Τέλος, έχουμε το divide. Το divide είναι το ανάποδο του subtract, κάνει το ακριβώς ανάποδο αποτέλεσμα. Το άσπρο δεν προκαλεί καμία αλλαγή, βλέπουμε εδώ ότι είναι διαφανές. Και τα σκούρα χρώματα φωτίζουν τη φωτογραφία. Άρα λοιπόν, όπου έχουμε πιο σκούρο, εδώ είναι μαύρο κανονικά. Να το υπενθυμίσουμε ότι έχουμε όταν έχουμε μαύρο εδώ. Normal, εδώ είναι μαύρο. Έτσι. Και με το που βάζουμε λοιπόν divide, τα μαύρα φωτίζουν τη φωτογραφία, ενώ τα λευκά του blending layer εννοούμε, δεν κάνουν τίποτα, δεν την επηρεάζουν καθόλου. Και τώρα έχουμε την τελευταία κατηγορία, τα component blending modes. Ξεκινάμε με το hue. Τα component blending modes, τα συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο είδος, χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό hue, saturation και brightness για να κάνει την μίξη μεταξύ των δύο layers ουσιαστικά. Ξεκινώντας με το hue λοιπόν, το hue τι κάνει, διατηρεί την φωτεινότητα και το saturation των pixels του base layer, δηλαδή των pixels του κάτω layer εδώ, διατηρεί τη φωτεινότητα και τον κορεσμό, αλλά υιοθετεί την απόχρωση από τα pixels του blend layer, του πάνω layer δηλαδή. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τι απόχρωση έχει το πάνω layer και υιοθετείται αυτή η απόχρωση και γίνεται αυτή η μίξη. Ενώ έχουμε διατηρήσει και φωτεινότητα και απόχρωση του κάτω. Το επόμενο λοιπόν είναι το saturation blend mode. Το saturation blend mode τι κάνει, διατηρεί τη φωτεινότητα και την απόχρωση του base layer από κάτω, ενώ παράλληλα υιοθετεί το saturation του blend layer. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή όπου κουνάμε το layer. Διατηρεί τον κορεσμό των χρωμάτων που έχει το blend layer μας, αλλά έχει κρατήσει από κάτω το χρώμα, την απόχρωση δηλαδή, το hue και την φωτεινότητα του base. Πάμε τώρα στο color. Τι γίνεται με το color? Ένα πολύ σημαντικό blending mode. Το color διατηρεί τη φωτεινότητα του base layer, δηλαδή του κάτω layer στην περίπτωσή μας. Διατηρεί τη φωτεινότητα και υιοθετεί το saturation και το hue του blending layer. Άρα λοιπόν, αυτό το blending mode μας είναι πολύ χρήσιμο, γιατί βοηθάει όταν θέλουμε να χρωματίσουμε ουσιαστικά ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Άμα χρωματίσουμε ασπρόμαυρη φωτογραφία χρησιμοποιώντας το color blend mode στο brush, εδώ, άμα εδώ έρθουμε και βάλουμε color και έχουμε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, βολεύει πάρα πολύ για να χρωματίσουμε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Άλλο ένα τελευταίο χαρακτηριστικό του color είναι ότι και αυτό, όπως πριν είχαμε δει ότι το overlay επικοινωνεί με το hard light, έτσι και αυτό επικοινωνεί με το luminosity. Οπότε αν εγώ εδώ πέρα βάλω color και εδώ έρθω και βάλω luminosity, με όποια σειρά και αν βάλω τα δύο layers, θα δούμε ότι δεν αλλάζουν καθόλου το τρόπο που μιξάρονται τα χρώματα μεταξύ τους. Βλέπουμε ότι παραμένουν τα ίδια, διότι έχουν αυτή την επικοινωνία μεταξύ τους και μπορούν να έχουν ακριβώς το ίδιο effect, το ένα από πάνω, το ένα λέει είναι από πάνω από το άλλο ή το άλλο είναι από κάτω από το άλλο. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε και το τελευταίο. Να γυρίσουμε εδώ σε normal και να βάλουμε εδώ το luminosity. Το luminosity λοιπόν στην συγκεκριμένη φωτογραφία που έχουμε, βλέπουμε ότι είναι ψηλό περίεργο, γιατί αφήνει να περάσει λίγο από κάτω, αλλά διατηρεί και πάρα πολύ τα χρώματα από πάνω. Τι κάνει λοιπόν το luminosity? Διατηρεί το hue και το saturation του base layer, από κάτω δηλαδή, αλλά υιοθετεί το luminosity του blend layer. Άρα λοιπόν έχουμε κρατήσει τη φωτεινότητα από το blend layer, αλλά κρατάμε απόχρωση και κορεσμό του κάτω. Γι' αυτό και άμα πάω εδώ, έχω πολύ πράσινο από κάτω, αλλά διατηρώ τη φωτεινότητα βάσει του επάνω layer, γι' αυτό και σκοτεινιάζει σιγά σιγά προς τα αριστερά. Και αν πάω πάνω, έχω κατά βάση μπλε και από λευκό προς σκούρο, απλά επειδή έχω διατηρήσει τη φωτεινότητα, αρχίζω και σκουραίνω τους τόνους του μπλε που έχω πίσω από το συγκεκριμένο layer. Άλλο ένα πράγμα τώρα που μπορούμε να δούμε εδώ που έχουν τα layers, τα blending mode συγκεκριμένα, είναι το pass-through. Τι γίνεται με το pass-through? Πάμε να κάνουμε ένα παράδειγμα. Από αυτή τη φωτογραφία,
Θα πάρω ένα κομμάτι. Όμορφα. Και θα το βάλω εδώ. Έχω λοιπόν αυτή τη φωτογραφία με αυτά τα πουλιά εδώ που πετάνε. Και αυτό το πράγμα το κάνω ένα group. Αυτό δεν το χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Μπορεί να φύγει. Έχω λοιπόν αυτό το group. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα πάνω γράφει pass through. Όταν έχουμε ένα group, υπάρχει επιλογή pass through και φυσικά όλα τα υπόλοιπα blending modes. Τι γίνεται λοιπόν με το pass through? Θα το δούμε αμέσως τώρα. Τι κάνουμε εδώ? Ανοίγω και άλλη μια φωτογραφία. Θα ξαναβάλω πάλι το φίλο μου τον Παναγιώτη. Τον βάλουμε όπως είναι ολόκληρο αυτή τη φορά. Τον βάλουμε κάτω. Αλλά όχι μέσα στο group, έτσι. Θέλω να είναι από κάτω. Πώς μπορώ λοιπόν να κάνω το φίλο μου τον Παναγιώτη να εμφανιστεί τη στιγμή που έχω ένα group με δύο φωτογραφίες, οι οποίες είναι από πάνω του, αλλά αυτός είναι μικρότερος, άρα λοιπόν είναι από εδώ κάτω κάπου, απλά δεν φαίνεται. Έτσι, αν μας βγει στο group, βλέπουμε που είναι ο Παναγιώτης, να δω εδώ είναι. Πώς εγώ τον κάνω να εμφανιστεί? Πρέπει το group αυτό να του ορίσω εγώ ένα blending mode, για να μπορεί να κάνει blend το blend layer πλέον που θα είναι το group μου, θα είναι το blend layer μου, με το base layer που θα είναι ο Παναγιώτης. Ένα από αυτά που μπορώ να φανταστώ είναι το multiply. Οπότε ο Παναγιώτης έρχεται αυτομάτως, φαίνεται αυτή τη φορά, αν τον βάλω έτσι, τον αφήνω εδώ. Όμως εγώ έχω βάλει multiply ως προς εδώ. Το pass through, αν το βάλω, εδώ έχω κανονικά θέλω multiply, για να μπορώ να εξαφανίσω ουσιαστικά αυτή το χάλι που έχουν τα πουλιά και φυσικά να το βελτιώσω και να φαίνονται μόνο πουλιά και όχι αυτό το γκρι πράγμα που είναι από τον ουρανό. Έτσι, έχω λοιπόν κρατήσει μόνο τα πουλιά εδώ πέρα, έχω βάλει multiply από εδώ προς εδώ και εδώ έχω pass through. Αν εδώ τώρα βάλω multiply, θα εμφανιστεί και ο Παναγιώτης. Θα εμφανιστεί και το από κάτω layer μου δηλαδή. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Μπορώ να έχω άλλο blend mode μέσα στο group και μετά το group χωριστά το ίδιο σαν group μπορώ να του βάλω άλλο blend mode για να μπορέσω να το μιξάρω με άλλα layers από κάτω. Ανάλογα λοιπόν τι θέλω να πετύχω, μπορώ να αξιοποιήσω τις επιλογές που μου δίνει το Photoshop, είτε βάζοντας στο group ένα συγκεκριμένο blending mode, είτε βάζοντας μέσα στα περιεχόμενα του group ξεχωριστά blending modes, έτσι. Και όταν κάνω pass through, ουσιαστικά ακυρώνεται οτιδήποτε υπάρχει σαν το group, σαν normal ουσιαστικά το pass through. Pass through, αν βάλω και normal, θα δούμε ότι είναι το ίδιο πράγμα, οπότε δεν λαμβάνει υπόψη του τίποτα άλλο. Μπορώ όμως ξεχωριστά να εφαρμόσω ό,τι blending mode θέλω εδώ, είτε ακόμα και αν έχω το layer από πάνω, έτσι μπορώ να το βάλω από πάνω, και αντίστοιχα να έχω το group από κάτω και να κάνω αυτό που λέγαμε πριν. Αν βάλω εδώ στο group ας πούμε hard light και έρθω πάνω και βάλω overlay στον Παναγιώτη, με όποια σειρά και αν τα βάλω θα έχουν ακριβώς το ίδιο εφέ. Φέρνω από πάνω αυτό, φέρνω από πάνω αυτό, βλέπουμε ότι έχουν ακριβώς το ίδιο εφέ. Δεν επηρεάζονται, διότι όπως είπαμε αυτά τα δύο επικοινωνούν μεταξύ τους, τα δύο blending modes, και έχουν ακριβώς το ίδιο εφέ, είτε το ένα είναι πάνω, το άλλο είναι κάτω. Δεν έχει καμία σημασία. Το βίντεο ήταν τεράστιο, αλλά είχαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τα blending modes και προσπάθησα πάρα πολύ να σας καλύψω πλήρως σε ό,τι έχει να κάνει με τα blending modes. Πιστεύω ότι θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να βρείτε αντίστοιχο βίντεο στο ίντερνετ που να τα εξηγεί τόσο αναλυτικά και με παραδείγματα. Ωστόσο, άμα κάτι μου έχει διαφύγει ή αν έχω κάνει κάπου λάθος, είμαι ανοιχτός να ακούσω οποιαδήποτε πρόταση και οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με το βίντεο. Ευχαριστώ που καθίσατε μέχρι τόση ώρα να το ακούσετε όλο αυτό και ελπίζω να σας έμεινε κάτι από όλο αυτό το πράγμα που είπα. Θα ακολουθήσουν φυσικά και άλλα βίντεο σχετικά με Photoshop, tips και όλα τα σχετικά. Ακολουθεί ένα outro και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του βίντεο σχετικά με τα blending modes του Photoshop. Αν σας άρεσε και σας βοήθησε, κάντε like και share για να βοηθήσετε και άλλο κόσμο να καταλάβει πώς δουλεύει αυτή η συγκεκριμένη λειτουργία του Photoshop. Φυσικά μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe, διότι θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο με tutorials και tips σχετικά με τις λειτουργίες του Photoshop. Μέχρι το επόμενο βίντεο αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και εφαρμόστε όσα μάθετε στο σημερινό βίντεο. Αν παρόλα αυτά έχετε απορίες και δεν καταλάβατε κάτι επειδή το βίντεο ήταν πολύ μεγάλο και αναλυτικό, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και θα σας απαντήσω το συντομότερο δυνατόν. Μέχρι την άλλη φορά να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!